ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Κύριε Περβενιάρχα, καλώς ορίσατε. Πόσο κοντάρα, παιδιά, είναι η άκρη. Είναι σημαντικό γιατί έχουμε άγχος για την απορρόφηση, ειδικά στα έργα υποδομής, τα οποία οι παράγοντες είναι... δεν ελέγχονται όλοι από εμάς. Είναι πάρα πολύ και στη γωνία κάτι μας περιμένει μια έκπληξη και το έργο σταματάει και δυστυχώς. Εδώ νομίζω ότι εκπλήξει πλέον δεν θα είναι. Θα δούμε μετά. Έχουμε ένα μεγάλο βάσανο, όχι αυτό, ένα άλλο βάσανο. Θα συζητήσουμε γι' αυτό, δεν μάθω. Ωραία. Όχι, όχι, αυτό είναι... Την άλλη φορά που θα έρθετε, σύντομα θα έχουμε πολύ περισσότερο εδώ τάξη. Από αυτά που βλέπετε τώρα. Όπως επίσης για το επόμενο ΕΣΠΑ, περιμένουμε... όχι μεγάλα έργα, περιμένουμε μικρά, αλλά πολλά. Υπουργέ, το θέμα μετά από 5 ΕΣΠΑ δεν έχουμε ολοκληρώσει την Πελοπόννησο το δικό μας δίκτυο. Δηλαδή, αν δεν είχαμε με το ΖΙΤΟ με κεντρικό αυτοκινητόδρομο, τα προβλήματά μας θα ήταν τεράστια. Και σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη. Δεν είναι βέβαιο. Δηλαδή, αυτός ο δρόμος ενώνει την Τρίπολη με το πλέον, με το τμήμα που έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές, δηλαδή την περιοχή του Άσπρου και του Λεωνιδίου. Και είναι κρίμα να έχουμε αυτό το πρόβλημα μέσα στην Αιγαία που περάσατε, έτσι. Ουσιαστικά είναι αποκομμένη η Τρίπολη από αυτήν εδώ την περιοχή. Γι' αυτό την παράκαμψη της Αιγαίας πρέπει να την προχωρήσουμε γρήγορα και την προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα. Ώστε το έργο να είναι ολοκληρωμένο. Και βάζουμε και χρήματα αρκετά για τον Λεωνίδιο, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του Λεωνίδιου. Όχι, υποδομές για το νέο ΕΣΠΑ είναι εξίσου. Δεν έχει για δρόμους προτεραιότητα, δεν έχει για δρόμους πολλά. Τουλάχιστον να δούμε με οδική ασφάλεια τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι σημαντική η οδική ασφάλεια. Είναι τα 60 εκατομμύρια της Εγνατίας. Όχι, τώρα μπορούμε και παραπάνω πόρους τουλάχιστον από οδική ασφάλεια στο καινούριο ΕΣΠΑ να. Αλλά η οδική ασφάλεια σημαίνει υπάρχοντες δρόμοι να γίνουν λίγο καλύτεροι. Είναι βελτίωση σημαντικού και μπορείς εκεί να κάνεις σημαντική βελτίωση. Γενικώς με τους δρόμους αργήσαμε. Και αυτό έλεγα πριν, δεν φταίνε, είναι διάφοροι παράμετροι που μπαίνουν μέσα. Τώρα και με τον καινούργιο νόμο ελπίζω να γίνει και για τις τεχνικές υπηρεσίες των περιφερειών το νέο 44-12. Λυτρωθήκαμε, Υπουργέ, με το 44-12. Χάναμε εξάμηνα ολόκληρα αναζητώντας τις επιτροπές για να αποφασίσουν και να υπογράψουν. Λυτρωθήκαμε. Θα προχωρήσουν γρήγορα τα έργα. Είχαμε χρήματα και δεν μπορούσαμε να τα διαθέσουμε. Αυτό ήταν και το δικό μας λάθος. Ευεργεσία ήταν το πρόβλημα. Είχαμε χρήματα και θα μας τα πάρα φέρνανε πίσω. Αλλά εντάξει, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν γίνονται όλα αύριο. Από το 44-12 μέχρι τα Χριστούγεννα θα δείτε ότι θα έχουν διπλασιαστεί τα εργοτάξια. Με την προποποίηση. Το 44-12. Μακάρι. Ωραία. Μήπως θα κατέβετε κάτω εδώ και το αντιπλημμυρικό.